Ό,τι θα γίνει, ό,τι συμβαίνει, τόσο στο κρατικό όσο και στο μεταγωγόν, στην Πέτρου Ράλι, αμέσως διακόπτουμε και ενημερώνουμε και εσάς βεβαίως και τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν κάποιον συγγενή ο οποίος έχει προσαχθεί και ενδιαφέρονται αυτή την ώρα για το τι θα γίνει. Ναι. Πάμε στον Γιώργο Ανδρή. Πάμε στον Γιώργο Ανδρή, στον συνάδελφό μας από το Karen Motor, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά, και από μένα. Λοιπόν, ακούμε ότι γενικότερα έχουν μπει στη ζωή μας πλέον και αυτές οι νέες κάμερες με τα ραντάρ και όλα αυτά είναι προς θετική κατεύθυνση, γιατί είναι βαρύτατος ο φόρος αίματος που πληρώνουμε στην άσφαλτο, δυστυχώς και με νέα παιδιά που καθημερινά χάνουν τη ζωή τους. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε πώς μπορούμε έτσι να το... Δεν ξέρω, να το αποφύγουμε, εν πάση περιπτώσει. Οι περισσότεροι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, κακά τα ψέματα. Και μέσα στο αυτοκίνητό μας χτυπάει το κινητό, το σηκώνουμε, βλέπουμε τα μηνύματα, στέλνουμε μηνύματα. Συνήθως λέμε ότι κοιτάμε το χάρτη, αλλά δεν κοιτάμε το χάρτη, κοιτάμε τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Θα τοποθετηθούν κάμερες, νέες κάμερες στην Αθήνα, που θα εντοπίζουν όλους εμάς που χρησιμοποιούμε το κινητό μας την ώρα της οδήγησης? Καταρχήν θα τοποθετηθούν εκατοντάδες κάμερες στην Αθήνα, οι οποίες θα καταγράφουν σίγουρα όταν κάποιος περνάει, παραβιάζει ένα κόκκινο σηματοδότη ή όταν τρέχει υπερβολικά. Από εκεί και πέρα, αυτές οι κάμερες, επειδή είναι τεχνολογικά εξελιγμένες, ουσιαστικά θα μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα, όπως είπες πολύ σωστά, να βλέπουν αν ο οδηγός έχει το κινητό στο χέρι ή χρησιμοποιεί το κινητό κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Όλα αυτά έχουν μπει, θα έλεγα, στο τραπέζι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, όπως είπες και εσύ, ο φόρος του αίματος στον δρόμο είναι πολύ βαρύς και θέλουμε μέχρι το 2050 να έχουμε μηδενικά τροχαία δυστυχήματα. Αισιόδοξος στόχος. Ναι. Αισιόδοξος στόχος. Έτσι. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι σε όλα αυτά συνεννούν και η ηλεκτροκίνηση, γιατί ούτως ή άλλως από το 2035 δεν θα πολλούνται καινούργια αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή δίζελ. Οπότε όσοι θέλουν να πάρουν αυτοκίνητα από εκείνη τη χρονιά και μετά θα είναι ηλεκτρικά. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θέλουν έναν ιδιαίτερο χειρισμό κατά την οδήγηση. Καθώς σε διαφορετική περίπτωση, αν κάποιος λοιπόν είναι ατίθαστος ως οδηγός, το αυτοκίνητο τελειώνει η μπαταρία του πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει άμεσα να πάει σε κάποιο σταθμό. Πρέπει να τα συνδέσουν με κινητά. Και άμα κάνεις χρήση κινητού, να σβήνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τότε μόνο δεν θα σηκώνουμε το κινητό μας. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητείται να μπει ένας αντάπτορας που μπαίνει συνήθως εκεί που ήταν παλιά ο αναπτήρας του αυτοκινήτου, ο οποίος ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα και δεν επιτρέπει να έρχονται τα σήματα της κινητής τηλεφωνίας μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, οπότε εντάξει, ουσιαστικά ο συνοδηγός του τρένα μην μιλάει όμως. Όχι μόνο αυτό. Σωστό, και αν γίνει κάτι έκτακτο δηλαδή και πρέπει να έχεις μια κλίση... Μπορείς να βγάζεις τον αντάπτορα και κανονικά λειτουργεί το κινητό σου. Καλά, εντάξει τώρα, δεν είναι αυτό που μην μετράει. Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν κάπου αυτές οι κάμερες στην Ευρώπη, σε κάποια, έστω και πιλωτικά, σε κάποια πόλη? Πιλωτικά, ναι, υπάρχουν. Έχουν και στο Λονδίνο έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κάμερες. Και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, ξεκινούν να τοποθετούνται. Σε οργανωμένες πόλεις, θέλεις να μας πεις, όχι στο χάος εδώ της Αθήνας κτλ. Άμα έχεις το κινητό εκεί και το βάλεις είτε με Bluetooth είτε με οτιδήποτε και μιλάς, ας πούμε, δεν είναι σαν να μιλάς με τον συνοδηγό? Είναι σαφέστατα μπορείς να μιλάς στο κινητό όταν δεν απασχολείς τα χέρια σου. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε και εμείς πολλές φορές ότι ο οδηγός γράφει και μηνύματα κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βλέπει, διαβάζει μηνύματα και τα τελευταία γεγονότα μας έχουν αποδείξει ότι ο οδηγός μπορεί να δει μέχρι και στη τηλεοπτική σειρά στο κινητό κατά τη διάρκεια. Αποσπάται στην οθόνη αντί να είναι τα μάτια στον δρόμο, βέβαια. Κοιτάξτε, άμα είναι σε κανένα δρόμο για μία ώρα σταματημένος λόγω του κυκλοφορίας στην Αθήνα και τα νεύρα του είναι έτσι. Όμως, έτσι, κοιτάς το κινητό, άμα είσαι 5 λεπτά σταματημένος μέσα στο αυτοκίνητο, δεν θα ακουμπήσεις το κινητό. Σε πληροφορώ ότι κολλάει το μάτι, δεν προσέχουν τους κυκλιστές, έχουμε άλλα ζητήματα εκεί. Το σταμάτα, ξεκίνα, είναι όλα αυτά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το τουρκικό αυτοκίνητο που θέλει να μας πουλήσει ο Ερντογάν στην Ελλάδα? Τι είναι, τι αυτοκίνητο είναι αυτό? Στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τούρκου Προέδρου, το 2024 θα εξαχθεί το τουρκικό TOG σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι που οδηγήσω, ναι. Οι φιλοδοξίες είναι, θα έλεγα, περιορισμένες, γιατί
Το εγχείρημα στην Τουρκία θα λέγαμε ότι έχει αποτύχει παταγωδώς, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό το αυτοκίνητο για την εγχώρια τουρκική αγορά και για τους καταναλωτές Τουρκίας. Αυτοί που έχουν χρήμα δεν εμπιστεύονται τη βιομηχανία τους. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν τα χρήματα παίρνουν επώνυμες μάρκες που έχουν πολύ πιο μεγάλη αυτονομία και αξιοπιστία. Ναι, να πάρεις από την Τουρκία ένα δερμάτινο, κάνα τέτοια από αυτά που ξέρουν. Να ενισχύσουν την οικονομία τους λίγο. Οι πλούσιοι εκεί στην Τουρκία, να βοηθήσουν λίγο την τουρκική βιομηχανία. Η Τουρκία είναι πέμπτη χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή αυτοκινήτων και έχει πάρα πολλές γνωστές μάρκες αυτοκινήτων που παράγονται στην Τουρκία. Μάλιστα. Α, δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν.